κατά 50% κουρεύει το Υπουργείο Οικονομικών το πετρέλαιο θέρμανσης. Από 0,25 λεπτά το λίτρο περιορίζεται στα 0,125 λεπτά το λίτρο. Πιστεύετε ότι βοηθάει τον κόσμο το επίδομα θέρμανσης? Όλα βοηθάνε οι βοήθειες, αρκεί να είναι αντικειμενικές και σωστές. Για τις αιτήσεις που θα γίνουν μέσα στον Ιανουάριο, η πληρωμή θα γίνει πιθανότατα το Φεβρουάριο, ενώ θα γίνει και μια δεύτερη πληρωμή την Άνοιξη με τη λήξη της χειμερινής περίοδου. Έχουμε κάνει έτσι, περιμένω. Ναι. Πιστεύετε ότι βοηθάει πραγματικά? Εννοείται. Βοηθάει, όσο βοηθάει. Για τους άγαμους, το εισοδηματικό όριο έχει τεθεί στις 12.000 ευρώ με ακίνητη περιουσία που δεν ξεπερνά τις 100.000 ευρώ αντικειμενικής αξίας. Για τους έγγαμους, διαμορφώθηκε στις 20.000 ευρώ με περιουσία μέχρι 200.000 ευρώ αντικειμενικής αξίας. Για τους έγγαμους με ένα τέκνο προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες διαμορφώθηκε στις 22.000 ευρώ. Για κάθε κατοικία, ανεξαρτήτως ζώνης, χορηγείται επίδομα για τα πρώτα 80 τετραγωνικά μέτρα για τους άγαμους και για τα πρώτα 100 μέτρα για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Πιστεύετε ότι βοηθάει πραγματικά το επίδομα θέρμανσης ή είναι κάτι που... Εννοείται ότι βοηθάει. Κυρίως σε οικογένειες που έχουν περισσότερα μέλη και κυρίως μικρά παιδιά, το επίδομα θέρμανσης είναι αναγκαίο και σωτήριο πολλές φορές. Οι φορολογούμενοι, όταν ανοίξει η πλατφόρμα, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω του Taxis.net για να ενταχθούν στο μητρό δικαιούχων του. Πιστεύετε ότι βοηθάει το επίδομα θέρμανσης στις οικογένειες που κάνουν την αίτηση και παίρνουν αυτό το ποσό, έστω και μειωμένο φέτος? Οτιδήποτε βοηθάει, έτσι, έστω και ψίχουλα βοηθάνε. Η αίτηση θα υποβληθεί στη σχετική ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αφού ο χρήστης εισέλθει στο σύστημα με χρήση των κωδικών πρόσβασης του Taxis.net.